Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας πως έχασα το λογαριασμό από το πόσες φορές αναφέρθηκε η λέξη επενδυτής και επενδύσεις. Επίσης, ήταν εντυπωσιακή η έμφαση που δόθηκε στην προστασία των συμφερόντων των επενδυτών. Μιλώντας μάλιστα για την ενεργειακή μετάβαση, τονίσατε την ευαισθησία σας στους ευάλωτους καταναλωτές. Επιτρέψτε μας να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί με το πώς αντιλαμβάνεστε εσείς την λέξη ευαισθησία. Την έχουμε δει και στους πληστηριασμούς και στις εξώσεις και στην καταστροφή των λαϊκών νοικοκυριών. Επειδή είμαι δημοσιογράφος, σκεφτόμουν πριν ότι αν μου ζητούσαν να γράψω ένα άρθρο για τη σημερινή συνεδρίαση, που να είναι απλό, κατανοητό, εκλαϊκευμένο, θα ήταν περίπου το εξής. Η συζήτηση για το κλιματικό σχέδιο γίνεται σε μια περίοδο που νέα κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη, που η ακρίβεια έρχεται να γκρεμίσει ό,τι υπάρχει όρθιο, που το κόστος της πράσινης ενέργειας βυθίζει στην ενεργειακή φτώχεια σχεδόν στην πλειοψηφία του λαού, δείχνοντας σε ποιο όφελος γίνεται αυτή η πράσινη μετάβαση, που το κόστος στέγασης εκτινάσεται και κυριολεκτικά διώχνει οικογένειες από τα σπίτια τους, ενώ ακόμα και απλές καθημερινές συνήθειες γίνονται πανάκριβες και οι εργαζόμενοι δεν μπορούν πια να τις καλύψουν. Που υγεία, πρόνοια, παιδεία ως εμπορεύματα υποβαθμίζονται για το λαό και αποτελούν πηγή κέρδους για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Γίνεται επίσης σε μια περίοδο που αυξάνεται η πιθανότητα διεύρυνσης του υπεριαλιστικού πολέμου, που βαθαίνει η εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, στην περιοχή και ευρύτερα, με τις υπογραφές όλων, πλην ΚΚΕ βεβαίως, μετατρέποντας ακόμη περισσότερο τη χώρα σε μαγνήτη κινδύνων. Σήμερα δύσκολα μπορούν πλέον να κρυφτούν οι πραγματικοί στόχοι της πράσινης μετάβασης και οι ολέθριες συνέπειές της για το λαό. Έχουμε χορτάσει από κλιματικά σχέδια και νόμους που είναι συνέχεια το ένα του άλλου όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις. Είναι υποκριτικό το δίθεν ενδιαφέρον όλων αυτών που κυβέρνησαν για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και για την προστασία του περιβάλλοντος του πλανήτη. Όσες διεθνείς και παγκόσμιες συναντήσεις και συνέδρια και να οργανωθούν, όσο και αν προσπαθούν να εμφανίσουν ότι η πράσινη μετάβαση είναι η μοναδική διέξοδος για πλανήτη και περιβάλλον, η πραγματικότητα έρχεται να τους διαψεύσει. Η αλήθεια, ή διαφορετικά η σωστή πλευρά της πραγματικής προστασίας του περιβάλλοντος και του πλανήτη, αποκαλύπτει ότι οι πολυεθνικές, οι μονοπωλιακοί όμιλοι, τα υπεριαλιστικά αστικά κράτη, μέσα από ένα πλαίσιο λυσαλαίου ανταγωνισμού για το κέρδος, αντιθέσεων και συμβιβασμών, επιδιώκουν με την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση την ένταση της εκμετάλλευσης και της ένταξης όλων των φυσικών πόρων και πρώτων υλών. Το ψάξιμο νέων προϊόντων, την αναδιανομή των αγορών, ώστε να βρεθούν νέες πράσινες διέξοδοι για τα συσσωρευμένα κεφάλαια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της πράσινης μετάβασης, γιατί επιπλέον τα κοιτάσματα υδρογοναθράκων που διαθέτει είναι ανεπαρκή, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τη Ρωσία. Και γιατί οι ευρωπαϊκοί μονοπωλιακοί όμιλοι έχουν διαμορφώσει τεχνολογικά πλεονεκτήματα και υποδομή για την εξαγωγή εμπορευμάτων πράσινης τεχνολογίας απέναντι στον ανταγωνισμό για το κέρδος με τα άλλα υπεριαλιστικά κέντρα. Η πράσινη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει το εισαγόμενο φυσικό αέριο ως στρατηγικό καύσιμο ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα. Επιλογή που εξυπηρετεί επίσης τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των σημαντικών Ελλήνων εφοπλιστών που μεταφέρουν εισαγόμενο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Πριν την Ουκρανική κρίση, οι χοντρεμπορικές τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 600%. Τις δύο πρώτες μέρες της ρωσικής εισβολής παρουσιάστηκε πρόσθετη άνοδος 35%. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει αν η κατάσταση οδηγήσει σε πλήρη διακοπή της ροής του ρώσικου φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας με εναλλακτικές εισαγωγές θα οδηγήσει σε νέα εκτείναξη των τιμών και είναι επισφαλές όχι μόνο για την Ελλάδα, αν η διακοπή του ρωσικού φυσικού αερίου διαρκέσει πολύ.
Άλλωστε, το κύριο δεν είναι η ενεργειακή επάρκεια από μόνη της, αν εξασφαλίζεται με απλησίαση τιμές για τη λαϊκή οικογένεια και διαρκώς αυξανόμενες ρήτρες αναπροσαρμογής. Μονοδική ωφελημένη είναι μια χούφτα εφοπλιστές, ενεργειακοί και άλλοι μονοπωλιακοί όμιλοι. Η γραμμή αυτή αποτελεί κοινό τόπο όλων των αστικών κομμάτων και στην Ελλάδα. Τα προγράμματά τους είναι στην ουσία ίδια και απαράλλαχτα. Περιστρέφονται ακριβώς γύρω από την ακόμα μεγαλύτερη πράσινη διείσδυση της ΑΠΕ και τη χρηματοδότηση τέτοιων επενδύσεων. Εξειδικεύουν και εφαρμόζουν τις ευρωενωσιακές κατευθύνσεις που αντιμετωπίζουν το περιβάλλον ως πεδίο επιχειρηματικής δράσης, ακολουθώντας τις οδηγίες του μεγάλου κεφαλαίου, του ΣΕΒ και των τραπεζών. Παράλληλα, η εργατική τάξη θα βιώσει ακόμα πιο καταλυτικές αρνητικές συνέπειες από την πολιτική αυτή τα επόμενα χρόνια, ακόμη κι αν αποφευθεί άμεσα μια μεγάλη πολεμική σύραξη. Η καταστροφή του περιβάλλοντος θα συνεχίζεται για να μπουν άπε και νέες εγκαταστάσεις που βαφτίζονται πράσινες. Η επεκτατική διαχείριση της πράσινης κοινωνικής συμφωνίας οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού, ενώ σε συνδυασμό με την εκτόξευση του κόστους λόγω πράσινων λύσεων, η ακρίβεια τρώει τα εισοδήματα. Γι' αυτό τις τελευταίες δεκαετίες η στρατηγική όλων των αστικών κυβερνήσεων είναι η λεγόμενη απελευθέρωση και η ιδιωτικοποίηση. Για να βρεθούν ακριβώς νέα πεδία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο που επενδύει σε κλάδους που μέχρι πρότινος είχαν κρατικά μονοπόλια, όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές, η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία, η παιδεία. Στρατηγική δεμένη με τη γενικότερη επίθεση στο εργατικό λαϊκό εισόδημα, με τη μείωση των μισθών και την εκτείναξη της φορολογίας με την αύξηση της εκμετάλλευσης. Τα αστικά κράτη χρηματοδοτούν τους ομίλους που προχωρούν σε τέτοιες πράσινες επενδύσεις, χρησιμοποιώντας πόρους της επεκτατικής διαχείρισης, το τύπωμα νέου χρήματος και τον κρατικό δανεισμό, πολλαπλασιάζοντας την ταχύτητα με την οποία προχωρούν οι επενδύσεις αυτές και την ίδια στιγμή προχωρούν σε μέτρα απαξίωσης του κεφαλαίου που αποτιμάται ως μη πράσινο. Το παράδειγμα των ΑΠΕ είναι χαρακτηριστικό. Η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν προστατεύει και δεν μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον. Γι' αυτό και η ανάθεση στους μονοπωλιακούς ομίλους για να προστατεύσει το κράτος, το περιβάλλον είναι τουλάχιστον αστεία. Ήδη ο Bill Gates ετοιμάζει την επόμενη μέρα λέγοντας ότι οι λύσεις με ΑΠΕ δεν επαρκούν, ότι πρέπει να αναζητήσουν το επόμενο βήμα και επενδύει σε έρευνες για το υδρογόνο ως καύσιμο. Στο μεταξύ εδώ έχει γίνει κανονικότητα να μην ιεραρχούνται ως τομείς πρώτης προτεραιότητας η αντισεισμική θωράκιση και η αντιπλημμυρική προστασία με γνώμονα πάντα την κερδοφορία του κεφαλαίου. Τελειώνοντας, λέω πως οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα πάλι θα κληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο. Πολύ πιο ακριβά αυτοκίνητα, γιατί τα παλιά αποσύρονται υποχρεωτικά, νέες επενδύσεις για ακριβότερη θέρμανση των κτηρίων, πανάκριβα κρατικά κτίρια με πράσινα υλικά, αυτοαπασχολούμενοι και μικρές επιχειρήσεις θα υπομισθούν την αντικατάσταση με νέο εξοπλισμό. Το ΚΚΕ επιμένει να φωτίζει ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη που εντείνει την εμπορευματοποίηση των πάντων, πράσινη ή βρώμικη, είναι για τους εργαζόμενους ίδια και στην ουσία απαράλλαχτη, εκμεταλλευτική, αντίθετη με τις ανάγκες και τα δικαιώματά τους και δεν πρέπει να την αποδεχτούν. Ευχαριστώ πολύ.